τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί Μαρούς και ΠΑΟΚ εδώ, στον Άγιο Θωμά, ήταν Νοέμβριος του 2011. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 71-69. Φρίντριξον, πάντα με το στασινό. Πλάγιο pick and roll με το Μακνής. Weak side, Μαργαρίτης για τρεις. Πρώτο καλάθι για το δικέφαλο. 0-3. Στασινός, η προσποίηση. Περνάει, πλησιάζει, έξω η μπάλα. Ο Πένο για τρεις. Έρχεται η πρώτη απάντηση από το Μαρούσι. 3-5 από τα 6-75. Πλάτεν μπερδεύτηκε. Κερδισμένη μπάλα για το Μαρούσι. Ευνηδιασμός Τζούστον. Προλαβαίνει ο Μαργαρίτης, αλλά καρφώνει. Πρόλαβε ο Αμερικανός του Αμαρουσίου για το 7-6. Πένο έχει κοντύτερο αντίπαλο. Πάει να τον μποστάρει. Το Φρίντριξον. Τελικά στον Τζούστον ήταν ελεύθερος για τρεις. Και 12-8. Η ασίστ ήταν όλα τα λεφτά. Είδε το γήπεδο, διάβασε την άμυνα. Μαργαρίτης μοιράζει. Πλάτεν. Ξανά στο Μαργαρίτη. Weak side. Χάρισον για τρεις. Βρίσκει στόχο. 12-11. Χάρισον με τον Τζούστον στις αλλαγές με τον Μπόγρι. Πλάγιο βήμα. Εκτέλεση από το elbow για το 14-16. Ο Χάρισον πατάει πιο γερά σήμερα. Την μπάλα κοντά στο καλάθι ζήτησε ο Φώτης Τακιανός. Ο Γκίλμορ βρίσκει στόχο και παίρνει το μεγαλύτερο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Είναι ο τρίτος παίκτης που βάζει πάνω στον Φρίντριξον ο Σκαραφίγκας. Τσαϊρέλης το λέει από αφού πέρασε η πάσα. 18-26. Τσαϊρέλης, ο οποίος στην καριέρα του έμαθε να χρησιμοποιεί κινήσεις πίβοτ. Θαυμάσια εδώ. Ο Τζούστον εκμεταλλεύεται τα τρία φάουλ του Γκίλμορ και γράφει το 23-28. Γιαννόπουλος για τρεις. Αυτό ήθελε να κάνει εδώ και ώρα ο Σκαραφίγκας με το Χάρη Γιαννόπουλο. Ναι, και ήδη έχει ετοιμάσει παίχτη για να αντικαταστήσει τον. Και όχι μόνο αυτό, έφαγε και τρίποντο από τον Πένο στην άμυνα. Πένο επαναφέρει. Ραντούλιτσα τώρα βρήκε διάδρομο και καρφώνει. Θεαματικό καλάθι στο 33-32 από τον Μίροσλαβ Ραντούλιτσα. Ο ΠΑΟΚ στην άμυνα του ολιγόρησε σε περιστάσεις. Ο Μπελιάουσκας για τρεις ξαναδίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 33-35. Πάνω του ο Μπρίσκο που κλέβει την μπάλα, συγκρατεί μέσα στο γήπεδο, πάει προς το αντίπαλο καλάθι. Μετράει γιατί ο Μακνής το εμπόδισε ενώ έχει χτυπήσει το ταμπλό η μπάλα. Περίπου ίδια ποσοστά. Φρίντριξον, Μαργαρίτης ελεύθερος για τρεις. Θα βρει στόχο, 40-38. Ό,τι δεν έκανε από κοντά το κάνει από μακριά. Έχει τον Τζούστον μπροστά του για τρεις το σουτ μέσα από τον NBA του ΠΑΟΚ για το 40-42 από τον Ιορδάνο στον Μπένο. Βρίσκω η προσποίηση, πλησιάζει, προτιμά την πάσα έξω. Γιαννόπουλος, Ραντούλιτσα, θαυμάσια συνεργασία ο Γιαννόπουλος στο τελείωμα. Όλα τα λεφτά όμως είναι η assist από τον Ραντούλιτσα για το 44-42. Ένω και πάλι μένει με τον Μαργαρίτη. Γιαννόπουλος πέρασε από τον Μπελιάουσκας, πλησιάζει, φάουλ στον αέρα και καλάθι. Πάει για το μέγιστο. Ο Χάρης Γιαννόπουλος που έχει αρχίσει την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, με πίεση του ΠΑΟΚ στην περιφέρεια για να μην δημιουργηθεί κατάσταση σε βάρος του δικεφάλου. Ωστόσο, ο Γιαννόπουλος με κίνηση εκτέλεσε σε ένα όμορφο καλάθι για το 52-47. Γιαννόπουλος, άλλα 6 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα του Πλάτεν. Ένα πικ του Μπόγρι, εκτελεί για τρεις ο Γιαννόπουλος. Απίθανο τρίποντο. 55-51 από αυτά που μας έχει συνηθίσει ωστόσο. Θα κυκλοφορήσουν την μπάλα με ταχύτητα και υπομονή. Φάουλ στον αέρα και καλάθι. Πάει για το μέγιστο ο Χάρισον. Το πήρε στον αέρα το φάουλ. Μπάλα κατέληξε στο καλάθι 59-57. Αλλά 7 δευτερόλεπτα. Στάει ο Χάρισον. Φρίντριξον. Πλάγιο βήμα. Εκτέλεση για τρεις. Με ταμπλό. 59-60. Προσπερνάει ο ΠΑΟΚ. Χιλ με πικ του Ραντούλιτσα. Γιαννόπουλος προσποιεί στον Μπελιάουσκας. Fade away μέσα. 65-67. Με την τέχνη. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Πάλι από το high post εκτελεί και ευστοχή. 65-69. Σαρώνει ο ΠΑΟΚ στα rebound. Κυριολεκτικά. Φρίντριξον ελεύθερος για τρεις. Μέσα αυτή τη φορά. 67-72. Στο συν 5 ο ΠΑΟΚ. Δεν του δίνει όμως ασφάλεια. Ίσως αυτή η επίθεση να είναι πιο καθοριστική. Πλάγιο βήμα, εκτέλεση για τρεις. Μέσα! Και όντως είναι το πιο καθοριστικό καλάθι. 69-76. Κυκλοφορεί Γιαννόπουλος. Πάνω το Μακνής, εκτελεί για τρεις ο Γιαννόπουλος. Μέσα! Τεράστιο καλάθι από το Χάρη Γιαννόπουλος στον πόντο το παιχνίδι. 75-76, 0 απρώτου τέλους. Μακάριζε
Και ευστοχή. Έσπασε το ρόδι στο 39 και 37,5. Για τον Μακνής. Μέσα και αυτή. 75-78 στο πιο καθοριστικό χρονικό σημείο. Παίρνω με το Φρίντριξον. Πάει να του κλέψει την μπάλα. Την κλέβει και εδώ τελειώνει το παιχνίδι βεβαίως. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον Μακνής να καρφώνει. Φτάνει στο συν 5. Θα κάνει και το τελευταίο σου το όχι. Είναι εκτός χρόνου. 75-80 η νίκη για το δικέφαλο. Με τον Φρίντριξον όχι μόνο να είναι πρώτο σκόρερ. Δεν πρόλαβε να κάνει double-double, αλλά πρόλαβε να κάνει το κλέψιμο με το οποίο υπέγραψε τη νίκη